να ανταγωνιστούμε στο δεξιά ή αριστερά. Μα εγώ δεν πιστεύω ότι τα πιστεύεις αυτά που λες, ρε Κώστα. Όχι μόνο τα πιστεύω, θα γίνουν κιόλας. Μα δεν τα πιστεύεις εσύ. Εσείς δεν θέλετε να τα πιστεύετε. Μα επειδή σε ξέρω τώρα, δεν τα πιστεύεις. Όχι, τα πιστεύω. Καλά. Καλά τώρα. Εσείς δεν τα πιστεύετε. Και μάλιστα απέφχεστε να συμβούν αυτά, διότι η έλυση του μνημονίου ανάμεσά μας, ανάμεσα δηλαδή στην κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Πολιτεύσης, στην πραγματικότητα ακυρώνει τον πολιτικό σου φλόγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 15, αφού θα φύγουμε από το μνημόνιο, πες αν θα καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία, αν θα καταργηθεί η λίτρα μη εγγύησης του κράτους μόνο για την κατώτατη σύνταξη των 360 ευρώ, για να σου πω ότι θα φύγουμε από τα μνημόνια. Με κοροϊδεύε τον κόσμο. Είτε διαβάσετε τα μνημόνια, ή λέτε ότι θέλετε ότι έρχεστε, όταν έρχεστε στην τηλεόραση. Γιατί η ρήτρα του 360 ως βασική σύνταξη τι σημαίνει, θα παίρνουν 360 οι Έλληνες. Είναι η κατώτερη σύνταξη για αυτούς που δεν έχουν πληρώσει εισφορές. Τα έχετε καταλυστέψει. Οι αγρότες 360 δεν παίρνουν. Οι 360 δεν παίρνουν οι αγρότες. Οι αγρότες που ψηφίζουν 360 δεν παίρνουν. Μα τώρα τι λέμε. 13 σελίδα. Καλά, εντάξει, του δεύτερου μνημονίου που λέει θα μας προσαρμοσούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε στο τραπέζι. Ζείτε στον αστερισμό, ζείτε στον αστερισμό του μνημονίου. Ό,τι έχετε πει έχετε πέσει έξω. Έχετε πέσει έξω. Έχετε πέσει έξω. Έχετε πέσει έξω. Σε όλα. Ότι θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, ότι δεν θα έχουν επενδύσεις, ότι δεν θα μειωθεί το χρέος, ότι δεν θα μειωθούν τα επιτόκια. Το Νοέμβριο του 2012 τι έγινε. Το Νοέμβριο του 2012 τι έγινε. Το Νοέμβριο του 2012 τι έγινε. 250 ευρώ και με 300 ανασφάλιστα. Μας λέτε για τον τουρισμό. Και εσείς δηλαδή. Και έχουν μειωθεί οι θέσεις οι πραγματικές. Τι λέτε τώρα. Τι, εγώ τι λέω. Δεν λέτε τίποτα. Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε να μας κατάλαβε. Εγώ που τα λέω.